χαίρετε. Αριστοτρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024. Ωστόσο. Σήμερα θα μιλήσουμε για την τελειομανία των παιδιών. Mm. Για Διαβάσω το σχόλιο μου, είναι αφορμή για αυτό το βίντεο. Είναι κάτω από ένα δικό μας βίντεο, νομίζω από το προηγούμενο, Αν δεν κάνω λάθος. Λέει εύστοχες πάντα επιστημονικές σας παρατηρήσεις θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να γίνει ένα βίντεο για παιδιά που βιώνουν πίεση και άγχος επίδοσης, όχι μόνο στις εξετάσεις, αλλά και γενικά στη ζωή τους. Η τελειομανία είναι τελικά θέμα χαρακτήρα? Και πόσο μπορούμε εμείς οι γονείς να επιδράσουμε θετικά στην αποφορτήση του άγχους? Ρωτάει αν είναι θέμα χαρακτήρα. Ειδικά mm. όταν βλέπουμε μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα ίδια τα αδέρφια. Δεν μεγαλώνουν όλα τα παιδιά το ίδιο, γιατί και εμείς οι γονείς αλλάζουμε στον χρόνο όπως είναι φυσικό. Τι σημαίνει όμως όταν ένα παιδί συνήθως το πρωτότοκο είναι τόσο αγχώδες. Να τονίσω πως πιστεύω πως τα λάθη είναι μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αποτυχία μέρος της ζωής. Ακόμα πιστεύω, και εγώ συμφωνώ με τούτον, πως η επιτυχία στις εξετάσεις δεν σχετίζεται απαραίτητα με την επιτυχία στη ζωή. Προτιμώ τα παιδιά να είναι χαρούμενα και ήρεμα ψυχικά και να προσπαθούν με συνέπεια να επιτύχουν του στόχου του. Δεν μειώνω καθόλου την αξία τη επιτυχία σε όποιε εξετάσει, αλλά αν δεν γίνει, δεν είναι και το τέλο του κόσμου. Πολύ ωραία ερωτήματα. Mm -hmm. Σε ακούμε. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν τρία είδη τελειομανία. Είναι η εσωτερική τελειομανία, που είναι το παιδί να από μόνο του θέλει εσωτερικά να αισθάνεται ότι είναι πάρα πολύ ικανός σε κάποια πράγματα και θέλει τα πράγματα να τα κάνει όσο πιο καλύτερα γίνονται. Είναι η εξωτερική τελειομανία που επί της ουσίας θέλει να φαίνεται προς τα έξω ότι τα, τα φέρνει πάρα πολύ καλά. Και είναι και η κοινωνική τελειομανία όπου παράγοντες κοινωνικοί τον πιέζουν ή γενικότερα πιέζεται από αυτούς... για να φαίνεται τέλειος και να είναι τέλειος. Το κάθε είδος τελειομανίας πηγάζει από διαφορετικά αίτια. Υπάρχει σίγουρα η κληρονομική προδιάθεση... ιδιαίτερα παιδιά που έχουν έτσι κληρονομική προδιάθεση... για ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή... και διάφορες αχώδεις διαταραχές... Μπορεί να παρουσιάζουν τελειομανία αλλά είναι και θέμα του πως μεγαλώνει το παιδί αν ε, οι γονείς ή μπορεί να είναι τελειομανείς και να ε, παίρνει το παιδί έτσι σε ένα παράδειγμα από τους γονείς και να θεωρεί ότι έτσι πρέπει να είναι και το ίδιο ή α, τα παιδιά που έχουν ανασφαλής προσκόλληση συνήθως δεν μπορούν να διαχειριστούν το να μην είναι αρκετά ή κα, ή, καλά σε κάτι και θέλουν να είναι τέλεια σε κάτι γιατί δεν μπορούν να το διαχειριστούν γιατί έτσι παίρνουν σημασία από τους γονείς τους φαίνοντας δηλαδή συνεχώς τους βαθμούς που θέλουν οι γονείς τους παίρνουν έτσι τη σημασία ή γενικότερα αισθάνονται ότι ανήκουν Μπορούν να ανήκουν στην οικογένεια γιατί οι γονείς τους είναι πολύ αυστηροί με, κάποια, με τους βαθμούς και, και διάφορα άλλα. Λοιπόν, άρα είναι και θέμα διαπαιδαγώγησης, είναι και θέμα προτύπου μίμησης που μπορεί να μιμούνται τους γονείς. Συνήθως είναι τα πρωτότοκα παιδιά έτσι που έτσι είναι το πρώτο παιδί, είναι, παίρνει την περισσότερη σημασία και πάρα πολλοί γονείς που δεν έχουν φροντίσει να μάθουν τον εαυτό τους γενικότερα να, να δουν το διαπαιδαγωγικό στυλ που χρησιμοποιούν ήδη, ε, πώς πρέπει να συμπεριφερόνται στα παιδιά τους και τα ε, μπορεί ε, να απαιτούν από το παιδί τους να επιδεικνύει συμπεριφορές που τους ε, αρέσουν και εκείνους. Δηλαδή θεωρούν ότι δεν θα, θέλουμε θε, να είσαι για μας η βιτρίνα μας. Άρα δεν γίνεται ας πούμε η, η κόρη, ο γιος της το δικό μου να μην είναι αρκετά ή καλό στο σχολείο ή αρκετά καλό παιδί, τι θα λένε για μα, θα γίνουμε και τα κτλ. Όλα αυτά που μπορεί να τα λέμε έτσι αφελώ, μπορεί να δημιουργήσουν ωστόσο αυτήν την αίσθηση στο παιδί ότι. πρέπει να είμαι τέλειο σε όλα και δεν, άμα δεν τα πάω καλά σε έναν διαγώνισμα είναι και το τέλος του κόσμου ή πρέπει να είμαι καθώς πρέπει σε όλα τα, σε όλα τα θέματα. Κάποια παιδιά λοιπόν που έχουν αυτήν την ίδιο ή έχουν αυτόν τον τρόπο μεγαλώματος ε, έχουν την τάση να παρουσιάζουν την τελειομανία. Ε, αλλά έχει και παιδιά που μεγαλώνουν πολύ διαφορετικά ενώ οι γονείς τους είναι πιο ανεκτικοί, θα, δε, θα δεχθούν, θα, σου, θα τους πάρει ας πούμε ένα 18 και θα πούν είναι μια χαραβαθμός έκανες κάποιες απροσεξίες, ε, την άλλη φορά να προσέξεις λίγο περισσότερο και είναι μια χαρά Αλλά το παιδί είναι το ίδιο να μην το δέχεται. Είτε γιατί το ίδιο έχει μια προδιάθεση προς αυτόν, είτε γιατί ε, φλερτάρει ίσως με ε, την ιδιοψυχαναγκαστική κατάσταση. Ε, και αυτόν ίσως να, να πρέπει να μας προβληματίσει. Δηλαδή όταν βλέπουμε ότι το παιδί μας δεν ανέχεται να μην κάνει κάτι τέλειο, και συνήθως αυτά τα παιδιά προσπαθούν σε όλα τους να είναι τέλεια. Δηλαδή το δωμάτιό τους είναι λάμπη. Η βαθμή τους είναι πάντα άριστη. Σε όλες τις δραστηριότητες είναι πάντα πάρα πολύ καλή. Έχουν την εικόνα ενός ανθρώπου που τα πάντα τα κάνει πολύ τέλεια και πολύ προσεγμένα. Ε, αν έχουμε μια τέτοια εικόνα, ε, τότε είναι καλό και βλέπουμε ότι το παιδί μας αχώνεται, πριν από κάθε τεστ, περνάει πραγματικά ένα βάσανο, ε, δεν φέρεται όπως την ηλικία του, δεν θα κάνει τις απελίες του, δεν θα κάνει τις τρέλες του, δεν θα πει αυτά που λένε τα παιδιά, τότε θα πρέπει ίσως να συμβουλευτούμε έναν ειδικό ε, Απλά και μόνο Όταν για να... με την ιδιοψυχαναγκαστική κατάσταση εννοείς είτε να είναι ένας πρόδρομος μιας ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχής είτε να είναι μια ένδειξη κάποιων ιδιοψυχαναγκαστικών χαρακτηριστικών στην ε, προσωπικότητα χωρίς, που μετά να μπορούσε να κάνει qualify Ω ενήλικα για διάγνωση ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητα, εννοεί ιδιοσυγκρασιακά, ιδιοψυχαναγκαστικά στοιχεία, το οποίο είναι κληρονομούμενο ουσιαστικά, δεν είναι. Δηλαδή, μπορεί ναι. να έχει Κάποια στοιχεία τα οποία να μην είναι αρκετά ε, για να μπορεί να διαγνωστεί. Με Μα διόση... δεν μπορείς κιόλας να κάνεις διάγνωση στην παιδική ηλικία. Όχι, σίγουρα. Ε, αλλά ε, τα παιδιά που έχουν την τάση να είναι αγχώδη, φαίνονται από 8 ετών έχουν δείγματα. Ε, από 10 ετών μπορούμε να, να γνωρίσουμε σημαδιά ε, τελειομανίας, ε, ε, μονών, ε, καταναγκασ... καταναγκασμών. Δηλαδή να, να, πρέπει να κάνει μια τελετουργία για να μπορέσει να λειτουργήσει. Φαίνονται, υπάρχουν αυτά, τα αναγνωρίζουμε. Μπορούμε να μην τα, μπορεί να μην μπορούμε να τα κάνουμε διάγνωση ακόμη και να είμαστε σε μια κατάσταση που να παρατηρούμε τα παιδιά, ωστόσο φαίνονται. Και εγώ είμαι πάντα υπέρ του όταν βλέπουμε κάποια σημάδια στο παιδί μας ότι υπάρχουν και αυτά μας προβληματίζουν. Να μην περιμένουμε να γίνει πρόβλημα. Και, ναι. και μετά να πάμε στον, στον ειδικό τη επιλογή μα. Να πάμε προληπτικά για να τα δούμε. Γιατί μπορεί το παιδί μα να βασανίζεται και τέλο πάντων να δυσκολεύεται. Παρά Που... το κριτήριο είναι τα ταλαιπωρία του παιδιού. Ναι. Αν, αν παρεμποδίζεται η λειτουργικότητά του και δεν μπορεί να ξεκουραστεί, να χαλαρώσει, αν βασανίζεται υπερβολικά. Δηλαδή, πόσο, φυσιολογι... είναι το φυσιολογικό ναύχος πριν από μια εξέταση. Ε, το, το φυσιολογικό ναύχος είναι να είναι διαχειρίσιμο. Δηλαδή, να υπάρχει μια αναστάτωση για, το να, για την απόδοση ή γενικότερα να διαβάσω σωστά κτλ. Αλλά να, αυτό να μην είναι. Υκανόν να δυσλειτουργήσει το παιδί. Για παράδειγμα, να μην μπορώ και μεθόδοξο το, το βράδυ ή να, να, να μην μπορώ να, να, να φάω. Να... να μην μπορεί να φάει ή να έχει ψυχοσωματικέ ενοχλήσει. Αν δούμε ότι έχει ψυχοσωματικέ ενοχλήσει, τότε σημαίνει ότι, πρέπει, ότι έχουμε σωματοποιημένο άγχο. Okay. Ε, είναι ανέκφραστο. Το παιδί δεν το έκφρασε, το άφησε μέσα του και αυτόν του δημιούργησε δυσφορία. Ναι, σω, σωματοποιημένο άγχος μπορεί να είναι πόνο στην κοιλιά χωρίς να υπάρχει κάποια αιτία παθολογική, μπορεί να είναι... Ε, να μην να... μπορεί... Φάει, να, να, μην νιώσει, μπορεί να φάει, να μην μπορεί να κοιμηθεί. Το γαστρεντερικό να... σύστημα σύγχρονο είναι το πρώτο που πήγε. να κάνει εμπεδού mm. ή ειδικά mm. να θέλει να πάει και διάρειε, ίσω. Ναι. Και διάρειε και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι. Εννοούμε ψυχώς... σύγχρο... όμω να μην υπάρχει παθολογική αιτία, να μην έχει μια γαστρεντερική αιτία. είναι τον ιατρικό λόγο. Πάντα ξέρει το ιατρικός λόγο. Πάντα περνάει το παιδί πρώτα από τον παιδίατρο για να το εξετάσει και να δει ότι χέρι άκρα υγεία τουλάχιστον τη σωματική. Και μετά πάμε, υποπτευόμαστε ότι μπορεί να είναι κάποια ψυχολογική ενοχή. Ε, οπότε κάποια παιδιά, επειδή ακριβώ δεν κατανοούν, δεν αναγνωρίζουν το σημάδι του άγχου, που μπορεί μια, μια αιτία. Που να μην, είναι, να μην τη θεωρήσουμε και τόσο σημαντική να ευθύνεται για αυτό. Ε, συνηθίζω... Μα νομίζω ότι η αξιολόγηση του τι είναι σημαντικό είναι ή όχι επαφείται στο ίδιο το παιδί. Δηλαδή, εμεί μπορεί να θεωρούμε ε. κάποια πράγματα σημαντικά και για το παιδί μα να είναι σημαντικά. Ακριβώ. Εγώ, για παράδειγμα, η ομοιομορφία. Εγώ παρατήρησα σε όλα μου τα παιδιά ότι δεν θέλουν να ξεχωρίζουν. Δηλαδή, στον ντύσιμο. Μια μέρα στο σχολείο μου τους είχαν πει πρόσφατα να βάλουν συγκεκριμένη στολή. Ο γιος μου ο μικρός δεν ήθελε να βάλει κάτι διαφορετικό. Θέλει να... όταν είδαν ότι τα άλλα, για παράδειγμα, φορούσε μπουκάμισο, γκρίζο μαντελόνι, και εγώ του βάλα και μια μπλε μπλούζα μάλλον για να μην κρυώνει. Όταν είδαν ότι άλλοι φορούσαν σκέτσον το μπουκάμισο, να βγάλουν την αμέσω. Το οποίο είναι φυσιολογικό για έναν παιδί, αλλά εμεί μπορεί να μην το σκεφτόμασταν ότι ένα παιδί θα ήθελε να μην ξεχωρίζει εμφανισιακά ή στην εικόνα του. Δηλαδή, πράγματα που για μα είναι σημαντικά, για τα παιδιά μπορεί να μην είναι σημαντικά και το αντίστροφο. Είμαστε. Άρα, χρειάζεται να φωγκραζόμαστε τα παιδιά και να, να μιλούμε μαζί του τι είναι αυτό που σε προβληματίζει, τι είναι αυτό που σκέφτεσαι. Στον mm -hmm. βασικό κομμάτι του, το, το, το να έχουμε γνώση α, τι αχθώνει τα παιδιά και με τι με με ερωτήσει που θα του κάνουμε. Mm -hmm που είναι καλή ιδέα να είναι ερωτήσεις που να μην είναι έτσι επιφανειακές, πιο έτσι προσεγμένες ερωτήσεις, να ασχοληθούμε ουσιαστικά με τα παιδιά, ίσως να τους βοηθήσουμε να αναγνωρίσουν και κάποια συναισθήματα που έχουν, όπως το άγχος που να μην τα έχουν αντιληφθεί. Ακριβώς. Ε, η επικοινωνία μας μαζί με τα παιδιά μας πρέπει να είναι καθημερινή. Ε, Ό,τι βλέπουμε γενικά καθημερινά, να μιλάμε μαζί τους, να τους ρωτάμε πώς περάσαν την ημέρα τους, αν κάτι τους ενόχλησε, αν κάτι τους στεναχώρησε, να παρατηρούμε τη συμπεριφορά τους μετά, αν δούμε αν κάτι να, που μας φαίνεται περίεργο, να, πάλι να τους ξαναρωτούμε και γενικότερα να έχουμε επαφή μαζί τους, ούτως ώστε να μπορούν να νιώσουν άνετα όταν κάτι νιώθουν ότι δεν, δεν νιώθουν καλά με κάτι που έγινε, να μπορούν να μας το πούνε να αισθάνονται την ανάγκη να το μοιραστούν μαζί μας. Και αυτό Μος. χτίζεται. Χτίζεται αυτό από την παιδική ηλικία. Δεν θα έρθουν ξαφνικά τα παιδιά στην εφηβεία να μας τα πούν αυτά τα πράγματα. Και... Θα πρέπει να το από την παιδική ηλικία την επικοινωνία που θα έχουμε μαζί τους. Και αν δεν έχουμε τέτοιου σχέση, δεν μπορούμε να τους περάσουμε και και μηνύματα όπως δεν πειράζει αν κάνεις λάθος, δεν πειράζει αν αποτύχεις σε έναν τεστ, η αποτυχία είναι μέσα στη ζωή, σημασία είναι έχει προσπάθεια, είναι μια διαδικασία συνεχής η μάθηση, δεν τελειώνει σε ένα διαγωνισμα, δεν τελειώνει σε ένα... Έτσι ακριβώ. Τώρα, υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν μια εικόνα έτσι πολύ δυνατή. Συνήθω τα χαρισματικά παιδιά και τα παιδιά με υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση έχουν χτίσει έναν προφίλ. Και αυτό το προφίλ ε, χρειάζεται να το διατηρούν. Είναι πολύ και... βαρύ είναι πάρα πολύ βαρύ η διατήρηση του προφίλ αυτού γιατί δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποτύχουν σε κανένα τεστ γιατί... Νομίζουν ότι περίπτω... δεν μπορούν, όχι δεν μπορούν. Πιστεύουν ναι, ότι δεν μπορούν. Πιστεύουν ναι. ήδη αλλά τους έχει κάνει και κοινωνικά ο περίγυρος να το πιστέψουν. Δηλαδή αν σε ένα τεστ δεν, δεν τα πάνε τόσο καλά ή έχουν ένα βαθμό που αποκλίνει από τη συνήθινή του αποδοσία... Ε πάρα shit happens. Θα έρθει, ένας, θα έρθει ο, ο εκπαιδευτικό και θα του πει με τι έπαθε, τι έγινε, Χαλαρώσαμε, Δεν θα. Πολλέ φορέ δεν θα. Πολλές φορές Φτάξει, δεν θα πέσαι, ότι πάνε. μπορεί να έρθει και ο γονιό, πες το αυτό. Και ο γονιό, φυσικά. Και οι απέδευτοι γονεί μπορεί και να κάνουν κριτική σε, σε διαγωνίσματα, σε βαθμού που μπορεί ήδη να μην επέρναν αυτού του βαθμού, αλλά να προβάλλουν στο παιδί του στα δικά τους τα δικά του αποθήμενα Και αυτό μπορεί να συμβεί. Σύμφωνοι. Από εκεί και πέρα ε, μπορεί να υπάρχει και στο ίδιο το παιδί να αυτή η ανάγκη. Ε, ακόμα και ο εκπαιδευτικό να του πει και ο γονιός να του πει δεν πειράζει χαλάρωσε συμβαίνει. Να με η εικόνα δεν είναι αντιπροσωπευτική για σένα και δεν θα το λάβουμε εν υπόψη ούτε στο βαθμό ούτε πουθενά Ή, τα ίδια τα παιδιά να μην μπορούν να συγχωρήσουν τον εαυτό τους να έχουν το φόβο της αποτελεσμάτων Ε, τότε πιάνεις τα και παίρνεις στο ψυχολόγο να κάνω ψυχοθεραπεία ε, να δεν τους αφήνεις τα, μην... ναι, ναι. γιατί ε, δυστυχώ το σύστημα είναι τέτοιο ε, που πραγματικά καταρακώνει και τα παιδιά τα οποία έχουν χαμηλή απόδοση και δεν, δεν, δεν υπάρχουν τα κίνητρα ε, για να τα κερδίσουν, ε, εννοώ να κερδίθει να η αγάπη προς τη μάθηση, αλλά και τα παιδιά με υψηλέ ακαδημαϊκές επιδόσεις και εκείνα δυνοπαθούν και εκείνα είναι τα παιδιά που δεν τα βλέπει κανένας. Συνήθως η προσοχή πηγαίνει σε αυτόν που είτε έχει μια παραβατική συμπεριφορά αν η, έτυχη, η χαμηλή. Την επίδοση, τα παιδιά που έχουν χαρισματικά. Όλα τα παιδιά πρέπει να τα προσέχουμε. Ναι, δεν τα παιδιά. προσέχει κανένα και δεν αναρωτιέται. Τα θεωρούν σίγουρα, είναι τα δεδομένα εκείνα. Είναι αυτό που λένε δεν έχει ανάγκη, εσύ. Αλλά η ψυχούλα του το ξέρει αν έχει ανάγκη ή όχι. Και εκείνα, και... Τα παιδιά, και εκείνα τα παιδιά πρέπει να τα προσέξει και να δώσει σημασία. Σε όλα τα παιδιά πρέπει να δίνει σημασία και στο κάθε παιδί αντίστοιχα με την επίδοση. Τώρα μιλάει για του εκπαιδευτικού, φανταζόμε. Για όλου μιλάω. Για και για, για του γονεί. Κοίταξε, γιατί πολύ συχνά και σε μια τάξη, αλλά και σε μια οικογένεια, μπορεί κάποιο ο οποίο φέρνει παραδοσιακά καλού βαθμού. το έχει ω παράδοση να θεωρείται ότι δεν έχει ανάγκη τόση προσοχή γιατί τα καταφέρνει. Ναι. Και τόση Γίνεται... προσοχής προσοχή τη συναισθηματική του κατάσταση, δηλαδή. Όχι μόνο αυτόν, αλλά και στην επικοινωνία και στα πάντα. Δηλαδή, πολλέ φορέ δεν λέμε αυτό το παιδί δεν με, με δυσκόλεψε καθόλου. Ήταν όχι, πάντα όχι, όχι, όχι. ήταν πάντα καλός, Είναι μάθος, καλή ιδέα ήταν, να με μαζί Ήταν πάντα mm. ήσυχο παιδί, υπάκουο, το δωμάτιο του ήταν πάντα καθαρό, δεν έκαμνε καθόλου. Ξέρω εγώ, εγώ δεν έχω τέτοιε εμπειρίε μέχρι τώρα από τα παιδιά. Λοιπόν, και συνήθω δίνουν σημασία στο άλλον το παιδί που, oh. που είναι και σε εκείνο τα αφήνουν. Όλα στο... τα παιδιά θέλουν τη σημασία. Το καθέναν έχει το δικό του ταξίδι, τη δική hey. του ιδιοσυγκρασία. Hey. Ναι. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα είναι και κομμάτι ιδιοσυγκρασιακό, δεν έχει να κάνει μόνο με τη διαπαιδαγώγηση, αλλά ω γονεί είμαστε... Η να ξέρετε, όσο χαρακτηριστικό είναι και καλών, αρκετά καλών. Κανείς δεν θέλει να κάνει τη δουλειά του χάγια. Όλοι θέλουμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και πρέπει να θέλουμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Αλλά μέσα στα όρια. Να μην, είμαστε